Ο Σορενός. Υπό οποιασδήποτε συνθήκε, αν μα τα επιτρέψουν, υπό οποιασδήποτε συνθήκε, θα πάνε στο σπίτι μα. Κύπρος, 40 χρόνια μοιρασμένη. Κάθε φορά που περνώ το οδόφραγμα, νιώθω σαν να περνώ από μια χαραμάδα. Από τον ένα κόσμο που ζω, σε ένα άλλο που έζησα μόλις 7 χρόνια. Αναζητώ τους τόπους και τους ανθρώπους. Ψάχνω από τις αφηγήσεις τους τη δύναμη που μπορεί να τους ενώσει. 40 χρόνια κατοχής. 3 γενναίες ανθρώπων. 3 γενναίες με διαφορετικά βιώματα. Βλέπω τις εικόνες που περνούν από μπροστά τους. Λάθο μια ιστορία ανθρώπων που να αντέξει. Ποιος το λάλε στη ζωή μας, ποιος το λάλε στη ζωή μας, ποιος το λάλε στη ζωή μας, να μας βρέτσει κακό, με το ζόρι να μας πάρουν τα ακριβό μας το χορκό. Ως πόσο μιο να βαστάξω με τσιτερτή στην καρκιά, μα και θέλω να πεθάνω με στη μαύρη ξενιθιά. Οι άνθρωποι της Κυθρέας είναι βιαστικοί. Αυτή την ημέρα έχουν καθορίσει ραντεβού με τους τόπους τους. Κάποιοι είναι φίλοι, συγγενείς, γνωρίζονται από παλιά. Άλλοι πρώτη φορά βλέπονται. Μεγάλοι και νεότεροι. Συναθρίζονται και ανεβαίνουν στο λεωφορείο. Με το κινηματογραφικό συνεργείο τους ακολουθούμε. Στον Άγιο Δομήτριο περνούν το οδόφραγμα. Είναι καλοκαίρι. Ο τόπος διψασμένος. Το ίδιο και οι άνθρωποι από την κατεχόμενη γη. Κάνουμε παρέα με κεριμιώτες που διψούν να δουν τους τόπους τους. Ανεβαίνουμε μαζί στο λεωφορείο τους. Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Σήμερα η διαδρομή λέει προς βορρά. Το βουνό πλησιάζει. Οι μνήμες έρχονται πιο κοντά. Μπροστά μας βλέπουμε όλον τον όγκο του πενταδάχτυλου. Πολύ σύντομα θα ξεχωρίζετε τη διαφορά, γεωλυθική διαφορά. Αυτή είναι η πρώτη ενορία της Κυθρέας, η Χρυσίδα. Και τώρα περνούμε από το Κουγάζι. Το Κουγάζι δημιουργείται από τους δύο όγκους βουνών. Εδώ είναι η κύρια εκκλησία της Χρυσίδας, του Τιμίου Σταυρού. Αυτή η στροφή είναι ιστορική σημασία για όλους τους κεριμιώτες, διότι μόλις τρίψει το λεωφορείο θα απλωθεί μπροστά σας η μεγαλύτερη μαγεία του κόσμου. Σε εμάς τους κεριμιώτες που έχουμε γεννηθεί στην Κερίνια, είναι κάτι το φοβερό. Είναι αδύνατο να σας περιγράψω πώς νιώθουμε μέσα μας, ανοίγει η καρδιά μας φύλλα-φύλλα. Όταν βλέπουμε αυτή τη θέα, βλέπετε τη θάλασσα της Κερίνιας να απλώνεται μπροστά μας. Αλλά όπως είπαμε, χτηριακά τουλάχιστον δεν είναι ραχτήριο υποκατάρρευση όπως άλλα που θα δείτε. Μπαίνουμε τώρα στην Κερίνια. Είμαστε στον κύριο δρόμο της Κερίνιας. Εδώ ήταν στεγασμένα καφενεία, υπήρχαν καφενεία. Εδώ ήταν κουρίων από κάτω, καφενείων. Δίπλα το σπίτι του γιατρού του ευέλθοντα του Ιακωβίδη. Από εδώ ξεκινούσε ο δρόμος. Υπήρχαν, όπως βλέπετε, υπάρχαν δύο διακλαδώσεις. Μπορεί να πάει και να φτάσει στην ώρα, να σου πω. Οι πάνω ενορίες είχαν φυρμάνει από τον καιρό της Τουρκοκρατίας να ποτίζουν δωρεάν. Ήταν η φούρνα που εκκλήθηκε η μάμμα μου. Γνωρίσαμε ένα και τα πουτί βεγιάν ήταν και στη φούρνα. Η γλυκοσίκη δηλαδή. Όπου επεσπατήσαμε η γλυκοσίκη. Λεμονιές. Λεμονιές, λεμονάδες. Πώς είχατε εμείς. Και
η Χερίνια σήμερα δυστυχώς δεν έχει κανέναν Ελληνοκύπριο Κερινιώτη, αλλά έχει Κερινιώτες Τουρκοκύπριους, οι οποίοι Τουρκοκύπριοι Κερινιώτες είναι αυτοί που έχουν συντηρήσει την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Πρώτος σταθμός για τους Κερινιώτες είναι η Πάνω Κερίνια. Περνούν μέσα από τα στενά δρομάκια. Εκεί είναι οι γειτονιές όπου κατοικούσαν μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Η Αγγελική Καρεφιλίδου Γιασάν είναι μια Κερινιώτισσα παντρεμένη με Τουρκοκύπριον Κερινιώτη. Περπατάμε στις γειτονιές της Κυφρέας. Οι άνθρωποι μεταξύ τους ανταλλάζουν τις απλές κουβέντες. Οι παλαιότεροι ξαναφέρνουν μπροστά τους τις μνήμες, τις επεξεργάζονται. Κάποιοι συναντιόνται για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό στο χωριό τους. Είναι και η δική μου πρώτη φορά που πάω στην Κυφρέα. Πάντα θέλω να βλέπω τους τόπους με τα μάτια αυτών που τους έζησαν, που ξέρουν. Η Κυθρέα όπως παλιά δεν είναι ενιαίος οικισμός. Είναι χωρισμένη σε ενορίες που σκαρφαλώνουν τον πεταδάχτυλο. Εδώ είμαστε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Ήταν μια από τις ωραιότερες εκκλησίες της Αγίας Μαρίνας. Εδώ στην αυλή της εκκλησίας γινόταν μεγάλη πανήγυρη στις 16 του Ιούλη που γινόταν το εσπερινό της Αγίας Μαρίνας. Ο χώρος αυτός γεμάτος με πανηγυριώτες, κόσμος από όλη την Κυθρέα και από όλη την ευρύτερη περιοχή και από τη Λευκωσία. Εδώ η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου και ακριβώς απέναντι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Δεν έβλεπε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, διότι όλα αυτά ήταν λιοχώρια. Εδώ Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Αθανασία, διότι ήταν αφιερωμένη αυτή η εκκλησία στον Άγιον Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία. Είναι τα μόνα που διατηρούνται από τις τοιχογραφίες που υπήρχαν σε αυτή την εκκλησία. Οι Κυθρεώτες χωρίζουν, σκορπίζουν στους δρόμους. Θέλουν να οργώσουν τις ενορίες του χωριού. Μικρές ομάδες, οι γονείς, οι θείοι, τα παιδιά. Αγωνιούν να δουν κάθε γωνιά του τόπου, να την περιγράψουν, να θυμηθούν. Οι παλιοί περπατούν τις παιδικές διαδρομές τους, αλλά τώρα με τα δικά τους παιδιά. Οι νεότεροι ακολουθούν, με πάθος, να ακούσουν κάτι περισσότερο. Ο Δήμαρχος Κυθρέας Πέτρος Καρεκλάς δυσκολεύεται να τους μαζέψει. Όμως έχει το δικό του σχέδιο και απομένουν πολλά ακόμα να μοιραστεί μαζί τους. Η Κύπρος, μιας πιθαμίγκης. Σε μια άλλη γωνιά του νησιού, στον κόλπο της Μόρφου, περπατάμε μαζί με τον Μητροπολίτη Νεόφυτο στους όλους. Είναι συχνά στην κατεχόμενη περιοχή. Θέλει να τον γνωρίζουν οι Τουρκοκύπροι, αλλά και οι άλλοι που ζουν στη Μόρφου. Τον συνοδεύει ο πάτερ Ανδρέας, νεότερος ιερωμένος. Είναι παιδί των προσφυγικών συνοικισμών, λέει ο Δεσπότης. Γεννήθηκε μετά το 1974. Εδώ είναι ο τάφος του Αγίου Αρξιλείου, κάτω από το Ιερό Βήμα, και είναι μια τεράστια, όπως βλέπετε, βασιλική, όπως έλεγε την τότε
η εκκλησία ως αρχιτεκτόνημα και εδώ βλέπετε έναν από τα ωραιότερα και πιο γνωστά σύμβολα της Βασιλικής του Αγίου Αυξηλίου, των Κύκνων, αυτόν που εικονίζεται επί του ψηφιδωτού Δαπέδου, γιατί πράγματι η ιστορία της Κύπρου είναι ένα θαύμα. Πώς άντεξε δηλαδή μια ελληνική και ορθόδοξη όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους αιώνες, μέσα στο στόμα του λύκου. Άμα δεις την Ανατολική Μεσόγειο, είναι σαν ένα στόμα ανοιχτό. Αισθάνομαι λοιπόν αγωνία, γιατί βλέπω ότι αυτή η ιστορία σήμερα απειλείται. Να μην έχει συνέχεια, τουλάχιστον στο βόρειο μέρος του τόπου μας. Ανηφορίζει ο δεσπότης τους όλους και βρίσκει το αρχαιοθέατρο. Μπροστά μας απλώνονται το κραβοστάσι και όσα πιάνει το μάτι και επιτρέπει ο καιρός. Η σόλη είναι συνδεδεμένη με το χαρκό. Για μερικούς είναι το όνομά της από το Σόλανα των Αθηναίων, για άλλους, και νομίζω οι δεύτεροι έχουν περισσότερη ιστορική βάση, προέρχεται από το σόλους που σημαίνει χαλκούχος σβόλος. Αρχαίο ανάκτορο, βουνή. Ο νεόφυτος μιλά με νυφάλιο χριστιανικό λόγο, σαν να ανοιχνεύει τις πατημασιές των ανθρώπων που πέρασαν από τους τόπους στους αιώνες. Εδώ αισθάνομαι ότι έζησαν οι πρόγονοι μας, οι πολύ παλαιοί πρόγονοι μας, με ένα πνεύμα αναγωνιστικό, διότι αγνάντευαν το πέλαγος και προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν από εδώ τους κατοίκους των Σόλων όταν έρχονταν επιδρομής. Είναι ώρα για τον επόμενο σταθμό μας. Ο Μητροπολίτης Νεόφυτος λογαριάζει να πάει και στη Μητρόπολη στην κατεχόμενη μόρφου. Τον περιμένουν. Με σταθερό βηματισμό πορεύεται προς τον Άγιο Μάμα. Μια ομάδα προσφύγων με καταγωγή από το γειτονικό Καπούτι είναι στην αυλή της εκκλησίας. Όλοι, μικροί μεγάλοι, θέλουν να μιλήσουν με τον Δεσπότη, να ακούσουν τις ιστορίες του για τον τόπο. Αυτές οι χαμάρες οι ωραίες που βλέπετε έγιναν αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1905, για να στεγαστούν οι τότε μορφή, αν πεθάνω λέει στην Κύπρο, να με θάψετε δίπλα τον Άγιο Μάμα και να ανακαινιστεί ο ναός του. Γιορτάζει ο Άγιος Μάμας στις 2 του Σεπτέμβρη. Είναι Μικρασιάτης, Άγιος, και ένα μέρος του Λιψάρου του ήρθε εδώ στην Μόρφου, στους αιώνες που ζούσαν οι ακρίτες. Ο Άγιος Μάμας είναι από τις πρώτες εκκλησίες στις οποίες επιτρέπεται να γίνει λειτουργία από τότε που άνοιξαν τα δοφράγματα. Κάθε 2 του Σεπτέμβρη, ο Μητροπολίτης Νεόφυτος, ξανά και ξανά εδώ και 10 χρόνια, ενώνει εκατοντάδες μορφίτες από κάθε γωνιά της Κύπρου. Είναι ένα συναπάντημα ελπίδας η λειτουργία του Αγίου. Η Μόρφου είναι ακόμα βουτυγμένη στις πορτοκαλιές. Λίγο έξω από την Κωμόπολη είναι το Συριανοχώρι. Εργάτες δουλεύουν την πέτρα και αναστηλώνουν την εκκλησία. Είναι ο ναός του Αγίου Νικολάου. Μεσαωρία, η μάνα γη της Κύπρου. Συναντάμε παλιούς λυσιώτες. Είναι μια γενιά ανθρώπων που πρόλαβε και έζησε κάποτε την ξακουστή Κωμόπολη. Οι αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, τα νιάτα για τους πολύ παλιούς, τα παιδικά χρόνια για τους κάπως νεότερους τους σήμερα. Όλα όσα έρχονται στη τίμηση των λυσιωτών περιστρέφονται γύρω από την πλατεία και την εκκλησία. Ήταν το καμάρι των λυσιωτών και είναι, γιατί είναι η εκκλησία η οποία χτίστηκε με εθελοντική δουλειά. Αν δεν αντικρίσουμε την εκκλησία του χωριού μας, είναι σαν να μην αρχίσουμε στη λύση. Οι Παναγικώτες, οι Βορικοπούλιες, στείλανται σε αυτές τους, στις δύο πλευρές του δρόμου,
και έπρεπε να περάσουν όλος ο κόσμος αυτό για να έρθει στο Σπερινό πρώτα. Θυμόμαστε όλα τα παιδικά μας χρόνια, όλες τις αναμνήσεις, τις έχουμε εδώ. Εντάξει, νιώθω ωραία να έρθουμε πίσω στη λύση, γιατί ξέρω πως τι θέση έχει στην καρδιά του παπά μου. Γιατί ο καθένας περιμένει το πανηγύρι σαν το Άγιο Φως. Και αν βασιλούσαν κάτι υποδιαιρέσεις τους Ελληνιού για να έρθουμε στο πανέρι, ήμασταν τυχεροί. Είναι ωραίο που μπορώ να συνδέσω τις αναμνήσεις του παπά μου με τους τόπους που βλέπω. Εδώ ήταν μια μεγάλη εξαμενή, η οποία είχε αλακάτι με τις κούζες. Εμείς δεν φτάσαμε. Και το νερό που έφκαλα από το βαθόν εμποδίζαν τον περβόλι της εκκληφάς. Ήταν περβόλι του, ήταν οι ελιές και ήταν ένα περβολοχώρο αφού τέλος πάντων όλοι. Ναι, ακριβώς του, επειδή γνωρίζεις ελισσότες και έξω τις ιστορίες του στο σινεμά, στο ποδόσφαιρο που ακούεις συνέχεια, τέτοιες δαμές και βλέπεις τις αναμνήσεις των άλλων που ξέρεις να ακούεις τις πάντα. Ο Δήμαρχος Λύσης βλέπει να περνούν από μπροστά του δεκαετίες ολόκληρες. Είναι από τη γενιά των ανθρώπων που πέρασαν στη Λύση τις μεγαλύτερες και τις πιο απλές χαρές της ζωής. Περπατά με τον εγγονό του, τον μικρό Σίμο. Κοντοστέκονται στην πόρτα ενός άσημου σήμερα σπιτιού, που σημαίνει τόσα πολλά για τη Λύση, την Κύπρο, την ελευθερία. Εδώ είναι το σπίτι του πρώτου και μεγαλύτερου ήρωα της ΕΟΓΑ, του Γρηγόρη Ξεντίου, ο οποίος ήταν ο επαρχηγός της ΕΟΓΑ και σκότωσε τις 3 του Μαρτίου του 1957. Μια ολόκληρη γενιά καταδικάστηκε στην προσφυγιά. Ο μισός πληθυσμός που ήταν στη ζωή το 1974 δεν γεύτηκε ποτέ τη λύτρωση. Είναι οι γονείς, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Έφυγαν με την πίκρα της επιστροφής που δεν ήρθε ποτέ. Όσοι ζουν και είναι σε προχωρημένη ηλικία θυμούνται τότε που ήταν άρχοντες και νοικοκυρέοι. Στον πόλεμο έφυγαν άρον-άρον. Κι όμως μια ζωή πέρασε στους συνοικισμούς. Είμαστε μέσα στο πρόχωμα. Έρχονται οι Τούρκοι λαλού μας, την αφάνητα μου βγει, λίγο ώρα έξω. Αμυθήκαμε έξω, μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο σαν με τσαρτέλες και τραβήσαμε και άδω κόκκινο χόρκο από εκεί, άχνα από εκεί. Να φύγουμε και να στραφούμε το δίλιο. Όπου πηγαίνουμε, λαλούμε ότι είναι προσωρινά, ότι θα έρθει η ώρα που να πιστέψω. Προσωρινά, έτσι πιστεύαμε, ναι, ότι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Μα δυστυχώς πιέν του μάκρο. Το 2003 ο πενταδάχτυλος έπαψε να είναι τόσο απροσπέλαστος. Άνοιξε το δόφραγμα. Ποτάμια ανθρώπων ξεχύθηκαν στους δρόμους. Οι άνθρωποι μετά από 3 δεκαετίες τότε βρέθηκαν ξανά μπροστά στους τόπους τους. Ήμουν ο πρώτος που βγαίνει, ήμουν ο πρώτος που βγαίνει στη Μαγκράσια, τόσο πολλά λαχταρούσα να πάω να δω το κορκό μου που μεγάλωσα φυσικά. Άλλος πως τα είχαμε στο νου μας, άλλος πως τα είδαμε. Και πήγαμε δυο φορές με τη ζώρη. Τα συναισθήματα που νιώθετε πηγαίνοντας. Ήταν το δόν, ήταν πουβάτια χωρίς χαλάσματα και πράγματα, δεν ξέρω εγώ. Έτσι. Φίλια τη καρδιά σου, δεν ήταν να χωρώ και να στεγχωρκούν. Στην αρχή ήταν από ανάγκη που το κάναμε. Θέλαμε να πάμε στο σπίτι μας, να ξαναπάμε στο σπίτι μας. Στις πολλές φορές κάποιος λογικός θα πει, μα πόσες φορές να πάεις. Καταλήξε το συμπέρασμα ότι στα κατεχόμενα πρέπει να ερχόμαστε για να μας βλέπουν, να μην πω και οι δικοί μας, να μας βλέπουν οι Τουρκοκύπριοι τουλάχιστον, ότι τα θέλουμε τους τόπους μας πίσω, θέλουμε τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας. Εγώ πάντως ευχαριστώ την πρόνοια του Θεού που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα πριν από τα ελευθέρια της νήσου να γνωρίσω όλη την Κύπρο και όλους τους ανθρώπους της Κύπρου. Πρόσεξε, όχι μόνο τις εκκλησίες και τους αρχαιολογικούς χώρους. Το ότι τώρα περπατώ και ξέρω τους Τουρκοκυπρίους και με γνωρίζουν, ειδικά στην περιοχή της Μόρφου, και στην Κερίνια και στην Καρπασία που πηγαίνουμε, ότι δημιουργούνται μεταξύ μας σχέσεις, το ότι αποδέχονται το ράσο και δεν το βλέπουν σαν πηγή εθνικισμού. Βεβαίως πρέπει να πάνε στα χωρικά μας, εμένα ερωτήσαμε ευθέως.
Και σε αλήθεια των Κυπριακών, πώς θα κατηγορεί το χωρικό. Η απάντηση μου είναι, ήταν απλή. Όσοι μπορούν να πάνε τώρα θα πάσουν και μετά σιγά σιγά θα έρθουν. Στην Κερίνια η ώρα περνά. Οι παλιοί συνεχίζουν να ξεδιπλώνουν τις μνήμες τους. Προσπαθούν να αναπαραστήσουν τους τόπους τους, όπως τους άφησαν πριν από 40 χρόνια. Εδώ άφησαν τη μισή ζωή τους. Επιμένουν. Θέλουν να κάνουν όσα βλέπουν γύρω τους, να ξαναμιλήσουν. Να γεμίσουν με τις μνήμες τους όσα στερήθηκαν. Να κάνουν τα 40 χρόνια που ξέκοψαν μια αφήγηση για τους επόμενους. Και προχωρούμε τώρα προς το κάστρο της Κερίνιας, το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται ενδεχομένως. Βρίσκουν οι αρχαιολόγοι. Ανατολικός πύργος είναι Λουζινιάνικος. Αγγλικανική είναι εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και ακούμε τους ψαλμούς του Μουεζίνη. Αυτή η μαυρομάτα εδώ έχει σχεδόν την ηλικία μου. Ακολουθήστε με να πάμε στον κυματοθράν στην Κώστα Γαλακτίου να μιλήσουμε. Και εδώ στα αριστερά μας βλέπουμε τον δρόμο που οδηγεί στο μεγάλο τεράστιο αρχοντόσπιτο του Manifold, όπου το, πριν το 1974 ήταν οι αρχαιολόγοι πάνω της ανασκαφής του ναυαγίου της Κερίνιας. Και όταν ήταν η Τραμουντάνα, Τραμουντάνα βόρειος άνεμος, βόρειος δηλαδή, άνεμος, τα κύματα εμπαίναν μέσα ζωντανά. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ. Την πρώτη φορά με έφερε ο γαμπρός μου που ήθελε να έρθει. Εγώ ήμουν διστακτικός τον αρτό και είμαι ακόμα διστακτικός. Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα το ζυγίζω ας πούμε στα υπέρ και τα κατά. Προκειμένου οι νέοι να δουν τους τόπους που ζήσαν ο πατέρας τους, ο παππούς τους, να δουν την ομορφιά, ίσως τους κεντρήσουμε λίγο πιο πολύ τον πόθο για επιστροφή. Αυτός είναι ο στόχος μου εμένα. Γι' αυτόν ήρθα και έφερα και τα παιδιά μου. Την τεράστια μου μια ομορφιά. Σε τώρα που ήρθα μια θέλω να ξυπνώ, να ζωντανεύουν ιστορίες. Αλλά δεν μπορώ να τα ζήσω κι εγώ. Εμείς οι Κερινιώτες έλεγαμε κουμπάρε, έχεις παράπονο, να το πείσεις στον κούλα. Τώρα που ήρθα και βλέπω τα, νιώθα, ακούω τα λόγια της, που είμαι εδώ μικρή. Να ήθελα πάρα πολλά να έρθω κι εγώ, να τις είδαμε. 40 χρόνια μετά, κάθε φορά που έρχομαι, είναι σαν να νιώθω ότι η ψυχή μου είναι εδώ, η καρδιά μου είναι εδώ. Δηλαδή, μεγάλωσα, έζησα εδώ, στα 15 μου χρόνια. Πολλά περίεργα, γιατί που τα έφερω σε φωτογραφίες που τις δείχνει στο παπά μου, έφερω τα όλα κάπως διαφορετικά, γιατί καμία σχέση με το 1974. Είναι οι ρίζες μου εδώ, της οικογένειας μου, η γη μου, το χώμα μου. Βιώνουμε αυτά που μας είπαν οι δικοί μας. Θέλουμε να ζήσουμε και εμείς, θέλουμε να βιώσουμε και εμείς, θέλουμε να κάνουμε και εμείς ιστορία στον τόπο. Στον την περιοχή, σε αυτό το κομμάτι της ζωής, το οποίο είναι κυπριακό, είναι ελληνικό. Να έρχομαι στον τόπο μου που είναι οι ρίζες μου, που μεγάλωσαν οι γονείς μου, οι αγιά και οι παππούς μου, και να βλέπω τους τόπους μας, και μιλώ μόνο για τις εκκλησίες, αλλά και τους δρόμους, η θάλασσα, ας πούμε, τα δέντρα. Και να καταλάβω, το DNA μου είναι που δάμε. Εγώ από μικρός, στο άκουσμα κάποιες εκδήλωσεις που γινόταν για την Κερίνια, είτε ιστοριών που έλεγε η γιαγιά μου για την Κερίνια, ένιωθα να γίνεται συγκίνηση, να γίνεται τον πόθο για επιστροφή στην Κερίνια. Αισθάνομαι ότι έχω δικαίωμα να αναπνέω τη μυρωδιά της θάλασσας της Κερίνιας. Έχω δικαίωμα και υποχρέωση να αγωνίζομαι για τον τόπο, για να μπορώ να τον απολαμβάνω, να μπορούν να τον απολαμβάνουν τα παιδιά μου, να μπορεί η ιστορία να συνεχιστεί έτσι σαν μια νοητή γραμμή ανάμεσα στα χρόνια. Εγώ νιώθω είναι αδικία, δηλαδή, όπως είπα, ήταν όλες οι κουβέντες, οι ιστορίες της γιαγιάς μου, το θείο μου, του παπά μου κτλ. Για την Κερίνια, για το πώς μεγαλώσα τα με κτλ. Και μια αδικία που εγώ έχω την ευκαιρία να ζω και εγώ τα με, να ζήσω όπως ζήσαν εκείνοι. Περισσότερο θεωρώ ότι δεν νομίζω, διότι όσο μεγαλώνω,
περισσότερο καταλαβαίνω τον πόνο που βιώνω, τον πόνο που ζουν γενικά η πιο μεγάλη γενιά από μένα. Αλλά προσωπικά και εμένα με ενοχλεί, δηλαδή όσον περνά ο καιρός δεν μπορούμε να έχουμε την ελευθερία, την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη εγκατάσταση, αξιοποίηση του τόπου μας, με ενοχλεί. Στεναχωριέμαι, νιώθω οργή. Ναι, διότι πριν 8 χρόνια που ήρθα στην Κύπρο, που ήρθα στις ελεύθερες περιοχές και κυκλοφορούσα στην Λάρνακα, λέμε στο Πάφο, Λευκοσία, νιώθω ότι κάτι έλειπε. Και που επέρασα το δόφραγμα και ήρθα στην Κερίνια και στην Καρπασία, κατάλαβα ότι εν τούτο που έλειπε. Διότι μια ζωή ακούγοντας τις ιστορίες για την Κερίνια, για τα χωρκά μας, για τα σπίτια μας, τις ιστορίες του παππού, της γιαγιάς κτλ. Νιώθω πολλά πράγματα που βλέπω τώρα μπροστά μου, με τα μάτια μου, αναβιώνω εγώ στο μυαλό μου τις ιστορίες που μου έχουν διηγηθεί οι γονείς μου. Ξαφνικά βρέθηκα στον τόπο που ζήσαν τις εμπειρίες και έφτιαξαν τις ιστορίες. Και μια ζωή σαν παιδί στην Αυστραλία, που πάνω από τα τραπέζια τους, ξέρεις, μες στο δωμάτιο είχαν τις εικόνες της Κερίνιας, της Λάπιθου, ξέρεις. Και ξαφνικά βρέθηκα μες στον τοπίο που μου φάνηκε σαν postcard, ας πούμε. Και για μένα νιώθα κάπως ολοκληρωμένος, ότι θα μένει η Κύπρος μου, ας πούμε. Στην Κυθρέα οι άνθρωποι έχουν πια διανύσει μια μεγάλη διαδρομή. Μια μετά την άλλη οι εκκλησίες, οι πλατείες, το σχολείο, οι ιστορίες, οι θύμησες. Οι αφηγήσεις μοιάζουν από ένα μακρινό παρελθόν. Άραγε, πώς ηχούν στους νέους? Νιώθω και θλίψη, με 32 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τον τόπο μεγάλο στην μητέρα μου. Η γιαγιά μου έχει μεταφέρει αρκετά βιώματα και αρκετά από τα ονόματα που ακούω τώρα είναι μέσα από τα διάφορα γεγονότα που μου περιγράφει η γιαγιά μου μέχρι πρόσφατα. Τόσα που άκουα τόσα χρόνια, έρχομαι και βλέπω τους τόπους να καταλάβω τουλάχιστον να μάθω τους δρόμους και τις εκκλησίες και το πατρικό του παπά μου, τη θεία μου. Στην ο βράχος που είχαν στην αυλή μου πεπέταση και κάμναν τον πιλότο μου, με λαλή παπάν μου, που κάθονταν. Οι μνήμες μας εμάς που ζήσαμε την Κυθρέα σε ηλικίες τέτοιες που να θυμόμαστε τα πάντα, όπου περνούσες αριστερά σου, δεξιά σου, μπροστά, πίσω, ήταν τα νερά. Ήταν η δροσιά των δέντρων. Εδώ μπορεί να υπήρχαν ευκάλυπτοι, πλάτανοι. Ακούγεται για πρώτη φορά ο ξακουστός κεφαλόβρυσος. Πλησιάζουμε. Ο Πέτρος Καρεκλάς βγαίνει από την ομάδα. Σταματούν οι αφηγήσεις προς τους νέους. Κοντοστέκεται σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Είναι η ώρα να θυμηθεί όταν ήταν εκείνος παιδί. Εδώ καθόμαστε με το χούμο στον παππού και τη γιαγιά. Είχε και άλλα δέντρα. Δίπλα από κάτω περνούσε το νερό του που έρχεται από τον κεφαλόβρυσο. Σικιές, χρυσομιλιές, περιβόλια. Και να ακούει τα νερά του κεφαλόβρυσου να περνούν και να ξανανουρίζουν το βράδυ να κοιμάσαι. Νιώθω σύνδεση. Φυσική σύνδεση, όχι. Αλλά νοητικά μέσω των αφηγήσεων του πατέρα μου και της γιαγιάς μου, του παππού μου. Ο πατέρας μου έμενε στην Κυφρέα μέχρι την εισβολή. Όταν είχε έρθει στις ελεύθερες περιοχές, μέσα στην βιβλιοθήκη στο σπίτι μου, είχε ακόμα το κλειδί του σπιτιού του στην Κυφρέα. Δεν πέρασες κάποια πράγματα για να μπορείς να συνδεθείς με τους συγκεκριμένους χώρους? Όπως το σουγκάρι, ένα σουγκάρι όπως είναι τα μικρά τα μωρά που απορροφούν εικόνες, έτσι και εγώ. Σίγουρα δεν θα αξιάσω ποτέ τούτο που ζω τώρα ή τις εικόνες. Ποτέ θα το αξιάσω. Θεωρητικό μου τον τόπο. Γιατί άκουα και μιλώ και εγώ στους φίλους μου για την Κυθρέα. Και είπα τους, είναι εγώ στην Κυθρέα, αωριών, το χωριό του παπά μου. Να περπατήσεις και να ακούσεις τους πιο παλιούς να μιλούν. Ποιο ήταν το σπίτι του ενός, ποιο ήταν το σπίτι του άλλου, τις οικογένειες μεταξύ τους, πώς συνδέονται, τις εκκλησίες.
που δούλευε ο καθένας, ποιο ήταν το σπίτι του, σίγουρα ωφελεί για να διατηρήσουμε τις ρίζες μας. Ο Χαράναπος Τελικάς έζησε τα νιάτα του στο Καπούτι. Είναι ο κοινοτάρχης που μετρά την αγωνία της επιστροφής 40 χρόνια. Δεν μπορεί να διαχωρίσει τη ζωή και τα βιώματά του από την κατεχόμενη γη του. Δεν υπάρχει εμπόδιο να τον σταματήσει και αυτό μεταφέρει και στα παιδιά του, στους φίλους και τους συγχωριανούς του. Στο Καπούτι, ο τόπος έχει ρίζες αιώνων, ένα πάρκο ελαιώνων 800 χρόνων, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου στην Κύπρο. Άρχιο Βανονίδη εξαμενή που αρδεύεται η περιοχή είναι 14 μέτρα πλάτος, 16 μάκρος, 3,5 ύψος και χωρεί 900 τόνο νερό. Θα την άποχε το νερό που τον κεφαλό βρίσκω. Περιμένετε και ερχόμαστε πάνω. Να βγάλει ένα πλάνο και αμέσως. Πάμε και ακολουθώ. Ακολουθώ σας. Κάμε στην εξάμενη. Πρέπει να το θυμούμε. Εντάξει, ο Κρέλη να πέσει τίποτε άλλο. Αμέσως μπορεί ένας να έχει το χωράφι και άλλος να έχει τα δέντρα. Διότι την περίοδο τους ενετούς επιτρέπει σε άκληρους να φύγουν μέσα στο χωράφι του άλλου δέντρα, να τα ποτίσει, να τα μεγαλώνει και να φτάνει τον καρπό του. Στο διάνο, μάλιστα. Το Καπούτι βρίσκεται πιο βόρεια από τη Μόρφη, στο δρόμο προς την Κερίνη. Δυτικά απλώνεται μια πευκόφυτη περιοχή που φτάνει μέχρι τον κόλπο της Μόρφου και το ακροτήρι Κορμακίτη. Είναι μια περιοχή που κρύβεται, αν δεν την ξέρει κανείς. Ο Τερδικάς γνωρίζει τη δύναμη που έχει ένας τόπος πάνω στους ανθρώπους. Εγώ ήρθα εδώ γιατί ήθελα να γνωρίσω πάρα πολλά το χωριό του παπά μου. Αλλιώς να τα βλέπεις, αλλιώς να τα ακούεις μόνο. Εγώ νιώθω ότι είναι και δικός μου τόπος, γιατί εδώ ζήσαν οι γονείς μου, οι γιαγιάδες μου. Τώρα που ήρθα και γνώρισα τον τόπο, τον γονιό μου, νιώθω πιο κοντά βασικά, γιατί νιώθω το πιο δικό μου. Ενώ όταν είχαμε γνωρίσει καν τον τόπο, εντάξει, δεν το νιώθαμε τόσο δικό μας. Είναι σημαντικός, γιατί είναι κάτι που εμείς, λέμε ότι είμαστε Κυπραίοι, αλλά την Ισήν Κύπρο ξέρουμε. Με την κάθε φορά που επισκέπτεσαι τον τόπο, πιάνεις και κάτι από τον τόπο. Έτσι νιώθω ότι σιγά σιγά γινόμαστε με μέρος του τόπου. Σιγά σιγά. Δεν νιώθουν όλοι ούτε δικό τους. Δηλαδή είσαι και πόρκο και δεν το νιώθουν. Αν δεν ενημερωθείς, δεν τον περπατήσεις στον τόπο, εντός με μάθια σου, δεν τέλος να νιώσεις. Πιστεύω ότι αν έρχονται οι νέοι για να γνωρίσουν τον τόπο τους, τον κατεχόμενο τους τόπο, πιστεύω ότι να ζήσουν και εκείνοι εμπειρίες, εντάξει, πολλά διαφορετικές από ότι οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, αλλά πάλι να έχουν κάτι να πούν για τούτον τον τόπο, που ήταν δικό τους, όχι ήταν μια εμπειρία των γονιών τους, ήταν κάτι δικό τους, ας πούμε. Ο καθένας είναι μόνος του, το παίρνει μόνος του, όπως το θέλει ο καθένας. Υπάρχει θείοι μου και θείες μου που δεν ξαναήρθαν πίσω
ποτέ σε 40 χρόνια, εγώ νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει. Αλλά για εμάς και τα ξαδέρφια μου, το βλέπουμε την Καπούτη και την Μόρφου, είναι κάτι σημαντικό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και εμείς και το βλέπουμε από τους γονείς μας. Με το να μιλάς με κάποιον ο οποίος έζησε δαμέ, διάσω τα συναισθήματα που είσαι εκείνη την εποχή που ζούσε. Έφταν το ίδιο πράγμα να πεθάνουν και φύγουν και εσύ κάτσε και διαβάζεις την ιστορία. Αν δεν τους βλέπει ο βασιλιάς, κρύφες χαρές παθαίνει. Ποιος είναι αυτός που μου κάνε τούτη την καλοσύνη? Να το κοτώ βασίλειο μου, τσουλών το θησαυρό μου. Και βολοήθη να γύρω και λέει και λαλή του. Μια νεκλήσια να χτίσετε τα Αγίου Γεωργίου. Που έρχεται η μνήμη του 23 Απριλίου. Που έρχεται η μνήμη του 23 Απριλίου. Το τραγούδι του Άι Γιώργη, με τις παιδικές φωνές της Σταύρης και της Μαρίνας, τραβά τους πρόσφυγες στο χωριό τους, το Καπούτι. Είναι θηλυνό. Σε λίγο θα πέσει το φως. Λένε να πάμε στον Άι Γιώργη του χωριού μας. Ακούμε μερικά λόγια για την εκκλησία του χωριού μας. Αγαπητοί ο Πάτερ Παγκράτιος. Η εκκλησία είναι δύο κλίδι. Η εκκλησία μας όπως είπατε είναι 14ος, 15ος αιώνας. Είναι το παλαιότερο και το άλλο το αριστερά μας είναι το μεταγενέστερο, είναι και πιο ψηλό, ξεχωρίζει. Αρχικά η εκκλησία ήταν αντιλογική στον Άγιο Δημήτριο. Η εκκλησία έγινε τραμή. Αυτό δεν εμποδίζει τον Τερλικά να σμίξει τον ιερό τόπο με τους ανθρώπους του. Έχει φέρει μαζί του μια μικρή εικόνα του Αγίου. Είναι αρκετή. Σιωπηρά στην αρχή προσκυνούν. Αμόχωστος, μνήμες και προσδοκίες, 40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια διαίρεσης. Οι μνήμες, το βάρος του χρόνου, το πείσμα της επιστροφής. Δεν είμαστε που θα μπορούσαμε να είμαστε σωματεία συντήρησης μνήμης, είμαστε η πόλη. Δεν έχουμε την πόλη, αλλά η πόλη είναι οι κάτοικοι της, οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι έστω και βρίσκονται σε διαφορετικούς διάσπαρτοι σε ολόκληρη την Κύπρο. Κατά συνέπεια, είμαστε μια ζωντανή μερίδα του λαού μας που διεκδικεί τον τόπο μας, τα σπίτια μας. Το χρέος της συνειδήσης στις φραγισμένες πόλεις και τα ιερά. Είναι η επανασύνδεση της ιστορίας με το παρόν και από εκεί πέρα ξεκινά το κτίσιμο για το μέλλον, που με αυτόν τον τρόπο εμείς τουλάχιστον ως Εκκλησία πρέπει να δουλέψουμε, τονίζοντας την ανάγκη λειτουργίας όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου του Εξωρινού, αλλά όλων των εκκλησιών μας. Η λύση δεν θα αποτελεί ένα θαύμα που θα κοιμηθούμε σήμερα και αύριο θα έχουμε λύση. Χρειάζεται όλοι να συμβάλλουμε. Ένα ντοκιμαντέρ για την αμόχωστο και τη δύναμη των ανθρώπων που ψάχνουν μια προοπτική. 5η 14 Αυγούστου στις 9:05 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Ας ζυγούχουν οι τελειογένειες.
Όπου μπορεί να ακουστεί μια προσευχή στην κατεχόμενη γη, είναι μια ελπίδα. Αυτή την ελπίδα κρατούν ζωντανοί μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία ορισμένοι κεριμιώτες, για τη χάρη του Αϊγόρκη στην Πάνω Κερίνια. Η εκκλησία είναι στον Τούρκο Μαχαλά της Κερίνιας. Την κράτησαν ανοιχτή η Αγγελική Καρδιοφυγίδου και ο Τουρκοκύπριος σύζυγός της Γιασά. Η Αγγελική έφυγε από τη ζωή, αλλά πρόλαβε να δει τους συμπολίτες της Ελληνοκυπρίους να επιστρέφουν, έστω για μια λειτουργία. Τους είδε ακόμα να κάνουν συνεννοήσεις με τους Τουρκοκυπρίους, να βρίσκουν τρόπους να λύνουν προβλήματα. Ο Τάκης Νεοφύτου θυμάται από πού ξεκίνησε η πρωτοβουλία των Κερινιωτών. Εγώ ήρθα στην Κερίνια έχοντας τρεις στόχους, να δω το σπίτι μου, να δω την εκκλησία μας, εδώ που βαφτίστηκα, που μεγάλωσα, και να δω τον τάφο του πατέρα μου στο κημητήριο της Κερίνιας. Όλες οι μνήμες μας και όλα εκείνα που μας συνέδεαν με το παρελθόν, καλυμμένα κάτω από έναν παχύ στρώμα σκόνης. Και έτσι, το 2004, ξεκινήσαμε την επιδιόρθωση της εκκλησίας, η οποία διήρκεσε μέχρι το 2006. Σημαδιακά, 23 του Απρίλη, ανήμερα της γιορτής του Αγίου, συμπληρώσαμε τις εργασίες, τοποθετώντας το σταυρό πάνω στο καμπαναριό. Είμαστε πρώτα άνθρωποι και ύστερα Έλληνες, Τούρκοι ή οτιδήποτε άλλο. Ο τόπος είναι μέσα μας και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η Κερίνια μπορεί να ξεριζωθεί από μέσα σου. Είναι σαν να ξεριζωθεί στην καρδιά σου. Είσαι ταυτισμένος, είναι ο τόπος μας, είναι μέσα μας, είναι στην καρδιά μας. Έρχομαι για να τους λέω ναι, εδώ γεννήθηκα, εγώ εδώ μεγάλωσα, εδώ χτύπησα, έπεσα κάτω την πρώτη φορά, εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, εδώ έπαιξα, εδώ έπια στη θάλασσα, εδώ έμαθα κολύμπη, τα πάντα. Δυστυχώς όμως, δεν τα καταλαβαίνει κανένας, πρέπει να τα νιώσεις για να τα καταλάβεις, να τα ζήσεις. Στην Κορυφαία στις 9 περασμένου Φεβράρι ήταν μια διαφορετική ημέρα από όσα πέρασε η κατεχόμενη γη για 40 χρόνια. Ήταν η ημέρα συνάθρησης για τους περισσότερους πρόσφυγες της Κορυφαίας. Η εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου αναστηλωμένη και με εικονοστάση. Δέχτηκε για πρώτη φορά τις γενναίες των ανθρώπων που άφησαν πίσω την Κορυφαία. Στο χώρο της εκκλησίας είναι και Τουρκοκύπριοι που κατάγονται από τα χωριά της επαρχίας Πάφου. Ο επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος για πρώτη φορά με το ποιμνιό του και πολλούς άλλους ελληνοκύπριους πρόσφυγες από τα γύρω χωριά. Πίσω από το ασυνήθιστο γεγονός, κάποιοι άνθρωποι από την Κορυφαία δούλευαν για χρόνια με υπομονετικότητα για να χτίσουν γέφυρες. Στο μυαλό τους, ο πόθος για επιστροφή στις ρίζες, αλλά και το πώς μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες που αμφισβητούν τη δικοτόμηση. Πρώτα ξεκινήσαμε να το πάρκο Ειρήνη στο Χαρουπιό που είναι έξω πιο κάτω. Και ήταν μια δοκιμαστική εργασία για να δοκιμάσουμε τις σχέσεις μας, να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε. Ήταν ένας χώρος κοινού ωφέλους, τέλος πάντων, γιατί χρησιμοποιείται τώρα σαν πάρκο. Και ο στόχος μας ήταν να σάσουμε την εκκλησία για να μην πέσει. Και ξεκινήσαμε πριν 8 χρόνια περίπου. Δουλέψαμε νομαδικά με τους Τουρκοκύπριους, βοήθησαν μας αρκετά. Τούτη η προσπάθεια συνέχιζε από το 2007 που ξεκίνησαν τα έργα. Το 2010 έκαναμε το πάρκο των Χαρουπιών. Το 2012 τελειώσαν οι λιακοί και το τέλος του 2013 τελειώσε η εκκλησία και λειτουργήσαμε να κάνουμε τον πρώτο εσπερινό στις 9 του Φεβράρι του 2014. Υπάρχουν άνθρωποι που μας εμποδίσαν, που μας απογοητεύσαν, αλλά επειδή είμαστε σταθεροί στο σκοπό μας, καταφέραμε και δημιουργήσαμε τέτοιν τη φιλία μεταξύ μας. Που είναι το κυριότερο. Η φιλία και η συνεργασία των ανθρώπων φέρει αποτελέσματα που δεν τα υπολογίζει κανένας. Στην αναστήλωση των μνημείων βρήκαμε και τις χαμένες σχέσεις που είχαμε. Η λειτουργία ομάδων κατέρωθεν σε μια κοινή εργασία. Αντί τον Μαρία μας δώσει ένα μήνυμα ότι άμα δουλέψουμε μαζί
αναστηλώνοντας το παρελθόν, μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον μας. Για μας η κοντά είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε και να μέρθουμε πίσω. Ερχόμαστε εντακτικά. Και τώρα μαζί ήταν να ακούσουμε ξανά την Αμάνα να χτυπά, να ξαναγίνει η πανήγυρης. Ήταν ένα όνειρο απιαστό για πολλούς και για μας ως ένα σημείο. Η αγάπη. Η αγάπη του τόπου. Και να φέρουμε και νέους, σιγά σιγά φέρνουμε, όχι πολλούς, αλλά έστω και λίγους, σιγά σιγά να φέρουμε. Άγιος Παντελεήμονας, Μύρτη, τόπος ιερός. Μόλις που βαστιέται να μην καταρρεύσει. Η φθορά του χρόνου, η εγκατάλειψη, άφησαν τα σημάδια τους. Κανένας άλλος τόπος από μόνος του δεν έχει τόση δύναμη να τραβά τους ανθρώπους. Ίση βομή, Ίση και Θεή. Όταν όμως ο ναός καταστρέφεται, φεύγει και ο Θεός. Εάν χαθούν τα μνημεία, χάνεται ο τόπος, η έννοια του τόπου, η ψυχή του τόπου, το πνεύμα του τόπου, η ιστορία του τόπου, το παρόν του τόπου, το μέλλον του τόπου, είναι αλληλένδετο με τα μνημεία και τον πολιτισμό. Δεν είναι μόνο τις πέτρες που διορθώνουμε, δεν είναι αυτές μόνο που αναστηλώνουμε, θέλουμε να στυλώσουμε και τις ψυχές των ανθρώπων που είναι και αυτές καταθυματισμένες μέσα στην τραγωδία του τόπου. Και βάλαμε στόχο και εμείς να στάσουμε την εκκλησία μας της Παναγίας της Ελεούσης. Ήταν η κύρια μας εκκλησία. Η κυπριακή παροιμία που λέει «Ανθρώπος είναι ο τόπος και ο τόπος γέριμος» είναι σημαντική. Χωρίς τους ανθρώπους δεν υπάρχει. Ο τόπος είναι ένα βοήθημα για να επαναρτηθούν οι μνήμες, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο άνθρωπος και η θέληση. Ο Γλάφκος Καριόλου έχει περπατήσει γύρω-γύρω το λιμανάκι της Κερίνιας. Τον ακούμε να μιλά σαν ναυτικός που είναι. Οι αφηγήσεις του πότε σαν ποίημα Καπαδία και πότε ταξιδιωτικό του Καζαντζάκη. Ο πόθος του για την Κερίνια δεν χωράει στις περιγραφές του. Ο τόπος μου λαλεί να έρθω πίσω. Με παρακαλεί να έρθω πίσω. Εγώ θέλω να έρθω πίσω. Κάθε μέρα που περνά είμαι μακριά από τον τόπο μου. Νιώθω χαμένος. Δεν είμαι τίποτε άλλον εκτός που Κεριμιώτης. Όταν ξεκίνησα το δρόμο μου για την Κερίνια, εχάναμε κάθε μήνα 2,3 κεριμιώτες βιωματικούς. Σήμερα χάνουμε 7,6 κεριμιώτες βιωματικούς το μήνα. Διερωτώ με εάν θα προλάβουμε εμείς οι παλιοί κεριμιώτες να ξαναζήσουμε πίσω στα χώματα που μας γέννησαν. Ο Πέτρος Καρεκλάς οδηγεί τους φίλους του στην πιο αγαπημένη κορφή της Κυθρέας, ο Κεφαλόβρυσος. Μπαίνουμε στα έγκατα της γης να ακούσουμε το σφιγμό του βουνού. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, δύο λαγούμια ας τα πούμε, και ανάβλιζαν και από κάτω νερό. Και ενώνεται τους σε αυτόν το σημείο και έβγαινε έξω το αυλάκι που εκεί που καθόμαστε δίπλα από το κέντρο. Αυτή η διαδρομή συνεχίζεται για πολύ... Στέρεψε ο Κεφαλόβρυσος από νερό. Όμως δεν στέρεψε η θέληση για επιστροφή για την Κυθρέα. Μόνο η αγωνία του χρόνου μας κυνηγά.
είναι αυτή η έγνοια που είχαμε και συζητήσαμε στο Δήμο Κυθρέας, πώς θα βρούμε τους τρόπους να επανασυνδέσουμε τη νέα γενιά με τη γη αυτή, την οποία οι παλιότεροι που γνωρίσαμε, αγαπήσαμε, αλλά δεν είχαν την ευκαιρία οι νεότεροι να γνωρίσουν και άρα δεν μπορούν και να την αγαπήσουν. Εάν δεν μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα στη νέα γενιά ότι υπάρχει αυτός ο τόπος, ήταν ένας παράδεισος και μπορεί να ξαναγίνει παράδεισος όταν επιτευχθεί μια λύση, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν στην Κυθρέα να κατοικήσουν? Ποιοι από τους παλιούς Κυθρεώτες? Η παλιά γενιά έχει φύγει, η δική μου γενιά οδεύει εκείνη προς το τέλος της. Άρα το στοίχημα είναι να κερδίσουμε τη νέα γενιά. Η δεύτερη και πιο σημαντική αγωνία είναι τα παιδιά μας. Θα ξέρουν που να βρουν το σπίτι τους, θα ξέρουν που είναι η εκκλησία, τα δικά μου τα παιδιά θα ξέρουν που είναι το δεύτερο ναυάγιο, το μυστικό ναυάγιο του 500 π.Χ. που ανακάλυψε ο παππούς τους, ο Ανδρέας ο Καριόλου, θα το βρουν. Δεν μπορεί να μιλάς θεωρητικά, να μιλάς για επιστροφή, να μιλάς για αγάπη, αν δεν πάει να δεις την εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου σε ποια κατάσταση είναι σήμερα και να κάνεις κάτι. Δεν πρέπει μόνο θεωρίες. Τι κάνουμε τώρα? Κακά μαντάτου. Δεν θέλω να τα πιστεύω. Θέλω να σταθώ. Θέλω να έχουν τα λεφτά με έναν τόπο να το διεκδικήσουν δικών τους. Η ελπίδα είναι εκεί. Η ελπίδα ζει. Προσπαθούν σίγουρα να μας τη σβήσουν. Εμείς έχουμε καθήκον από μόνοι μας να δουλεύουμε την ελπίδα. Η ελπίδα δουλεύεται. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αφήσεις και να μένει από μόνο του. Πρέπει να δουλεύεις καθημερινά την ελπίδα, να κάνεις κινήσεις. Θεωρώ ότι αν μείνουμε παραπάνω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πάμε όπως τους Σμύρνη. Να λάρουμε ο Μουχτάρης τη Σμύρνη και να μένουμε και αγερκούμε τη Σάγκονα. Συνέχεια μας τρυπούν και μας λένε ότι πρέπει να γυρίσετε εδώ, πρέπει να γυρίσουμε. Εγώ το έκανα παρουσία, έκανα συναισθίαση με κρασιχιώτες χορευτές. Πώς θα πεις τούτος ο χορευτής ποιος εμπούν? Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ο Ζανέτος. Θυμίζω το μες το όνομα μου το πράγμα. Είναι ο γιος του Βάσου. Άγγωνας του Τσάλι. Και μπαίναμε 6-7 γενιές πίσω για να βρούμε να καταλάβουν και οι μεγάλοι ποιος εμποντούτος, ακόμα και εμείς οι πιο με. Είμαι πώς πω και στον καιρό να πάει τώρα. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο τον τώρα, πρέπει να πρέπει λύση. Έχω δύο κόρες, όταν ήταν πιο μικρές, ιδίως μόλις άνοιξαν τα πράγματα, και ερχόμαστε συχνά σε τον κάθε Κυριακή, τους έφερνα μαζί μου. Δεν έχουν γεννηθεί στο χωριό να έχουν θύμησες, με το να τους περιγράφεις. Είναι σαν να τους περιγράφεις έναν οτιδήποτε χωριό, οτιδήποτε χώρα. Και όταν είναι μεγάλο, όταν έγιναν έφηβες, απέφευγαν να έρθουν. Έχουν φίλους, έχουν άλλες ασχολίες, δεν προέρχονται, δεν τις τραβά το χωριό. Για αυτές είναι ακόμα έναν άλλο χωριό. Να τους λέμε ιστορίες για το χωριό, για τη ζωή μας παλιά, πώς περνούσαμε κλπ. Είναι καλό. Το θέμα είναι αν τα κατανοούν, αν τα αφομοιώνουν και αν τα δέχονται. Βοηθούμε, μεταφέρουμε έστω τις ελάχιστες μνήμες που έχουμε, εθαρρύνουμε τους νέους. Οι άνθρωποι, ιδίως οι πιο μεγάλοι, κουβαλούν τις μνήμες. Για να μεταφέρεις μια παλαιότερη γενιά στη νεότερη γενιά, εικόνες που ζήσαμε, βιώματα που ζήσαμε, η νέα γενιά θέλει ένα γλυκύτερο τρόπο εισόδου στην παλαιά ιστορία αυτού του τόπου. Δηλαδή το να τους μεταφέρουμε μόνο τον πόνο μας, τη θλίψη μας, το μαράζι μας, την αγανάκτηση μας, το θυμό μας, το ακούν τα παιδιά. Θυμώνουν, οργίζονται για το ότι δεν υπάρχει άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στα σπίτια του πατέρα του, στα σπίτια του παππού του. Στις κοινότητες μας, τις ευλογημένες πρώτα 1974. Όμως, αν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι επικοδομητικοί, δεν θα τους αφήσουμε μόνο με το αίσθημα του θυμού, της αγανάκτησης. Πρέπει να τους δώσουμε και ιστορική
μνήμη αφενός με το να έρχονται σε αυτά τα μέρη, να τα γνωρίζουν και να αποκτήσουν βιώματα. Δεν μπορούμε να λέμε στα σημερινά παιδιά «Δεν ξεχνώ». Δεν ξεχνάς κάτι που έζησες. Αυτά τα παιδιά δεν έζησαν από εδώ. Κατάλαβες. Άρα, γιατί να έχω απαιτήσει αυτά τα παιδιά να μην ξεχάσουν. Να τα μάθουμε και στους τόπους μας, δηλαδή θα ενημερωθεί και παρακάτω ο κόσμος, να θα παλέψουν εμείς σαν νέοι για μια δίκαιη λύση ή για μια πιο βιώσιμη λύση. Ένα μόνος τρόπος να ενημερωθούν οι νέοι, να δουν τους τόπους τους, να προσπαθούν να τα νιώσουν λίγο στα δικά τους. Ένα μόνος τρόπος. Αν σταματήσουμε να ερχόμαστε να βλέπουμε τα χωριά μας και τους τόπους που έζησαν οι παππούδες μας, σιγά σιγά θα ξεχαστούν. Νομίζω ότι δεν έχω την ικανότητα να ρίξω το χωριό μου ακόμα σε κάποιον. Θα του έλεγα όμως έλα να περπατήσεις με ανθρώπους που ξέρουν βαθιά το χώρο τούτο για να ξαναγγίσουν κάποιον που πραγματικά να φύγει με βιώματα από τον χώρο, τα οποία θα τα θυμάται και όχι απλά σαν επισκέψεις, όπως πας μια εκδρομή οπουδήποτε είτε εντός είτε εκτός κήπου. Ναι, νιώθω, ας πούμε, θα νιώσω όπως τον παπά μου ή τη μάμα μου που νιώθαν ότι η ταξιδιωτική μας υγεία μεγαλώσαμε δαμέ. Για μένα λίγο παράξενο, ξέρεις, είναι δικό μας τώρα ή εμείς ανεζήσαμε δαμέ, άρα είναι δική μας υγεία ή ξέρω εγώ. Και είναι λίγο αλλοκοτό, εκτός που κάποιο πρόβλημα δεν μπορείς να το δεις ξεκαθαρά να πεις ότι εντάξει, επειδή είναι κατεχόμενα, και αλλάσει, γιατί δεν μπορούμε να έρθουμε, πάλι όμως είναι κατεχόμενα, εντάξει, παράξενο νομίζω. Πενταδάχτυλος. Πάνω σε αυτό το βουνό γράφτηκε το «Δεν ξεχνώ». Για 40 χρόνια έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μας. Ο πενταδάχτυλος δεν σηκώνει χαμένες πατρίδες. Χρειάζεται ένα νέο αφήγημα για τη νέα γενιά. Ο τόπος μοιρασμένος δεν είναι μόνο ένα κατάλοιπο των βιωμάτων που έχουν υπαγεί και τους βασανίζουν. Η νέα γενιά χρειάζεται ολόκληρη την Κύπρο για να απελευθερώσει τις δυνάμεις της και να βρει την προοπτική της στο μέλλον. Θέλουμε να ζήσουμε από εδώ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε τον τόπο, να έχουμε τα δικά μας βιώματα στον τον τόπο, να έχουμε την ιστορία, να έχουμε τις υπογραφές της δικής μας ζώντας από εδώ και όχι μια φανταστική χώρα που μας έδωσαν οι δικοί μας, που δημιουργήσαν οι δικοί μας με τα λεγόμενα τους. 40 χρόνια μια φάση που πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να συμβιώσουμε. Η Αβράτρο, γιατί η δική μου μεταφέραμε την αδίσθηση. Νιώθω ότι η ψυχή μου πήρε ένα κομμάτι μου. Και νιώθω ότι ανήκωρα. Πρέπει να βρεθεί λύση να επανομεθεί η Κύπρος. Δεν μπορεί να συνεχίσει την κατάσταση. Είμαι πάντα με την ελπίδα. Πραγματικά εύχομαι ότι κάποια φάση σύντομα, γιατί ως που το παίρνουμε, πιστεύω να γίνουν χειρότερα. Στο ανατολικότερο άκρο της Κύπρου υπάρχει ακόμα μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ζουν την απέραντη μοναξιά των 40 χρόνων. Δεν έχουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής και της ανάπτυξης των υπόλοιπων Κυπρίων. Ριζοκάρπασο. Ο Ζαχαρίας Κτορής ήταν σε όλη του τη ζωή μετρημένος. Συνεχώς στον κάμα του για τη ζήση του. Ξενιτεμένος στην Αγγλία, πέρασε παγκόσμιο πόλεμο για να βγει από τη φτώχεια. Δεν την ήθελε την ξενιτιά. Τον τράβηξε αμέσως πίσω ο τόπος του. Βαθιές οι ρίζες του. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την Καρπασία, ακόμα και όταν άρχισε η φυλακή. Ζήσαμε μια ζωή, ήταν φτωχή, τώρα είμαστε πολλά φτωχή. Αλλά η ζωή μας ήταν πολλά γλυκά, πολλά καλή. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε αγάπη μας. Επίγαιναμε έξω στη θάλασσα, επίγαιναμε περιπάτους, αγάπαμε ένα στον άλλο. Είμαστε φτωχοί πάντα, πρώτα θυμούμε, είμαστε πολλά φτωχοί, πήγα από στην Αγγλία, ξέρω εγώ, πριν το 38, ήμουν πολλά μικρός, δηλαδή με το 21 γέννημα. Είμαστε πολλά αγαπημένοι μαθητές στο σχολείο που πηγαίναμε, ξέρω εγώ. Μου αρέσει το τόπο πολλά, δεν το μιλάσαι με κανένα άλλον τόπο. Έκαμε στην Αγγλία, αλλά σαν τον Ριζογράφασα δεν είχε. Δεν σταμάτησε πιο. Δεν σταμάτησε πιο. Πού είχαν να πάω πιο. Φυλακή πιο. Φυλακή, κάθε μου άλλο μια φυλακή. Πού να πάεις. Με ποιον να παραδιαστάσεις. Πού να παραδιαστάσεις. Τι τα ωραία ξύλιαν και να παραδιαστάσουμε. Τα αρχιά μας έγιναν τα. Συγγενείς μας έγιναν τα. Τα αρχιά μου λίγη φύα συνούλα.
Υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, υπάρχουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπάρχουν τόσα εξελίξεις να δυνατούν να φύγουν τούτη την κατάσταση, έτσι και επιτρέπεται αυτή η κατάσταση, τέτοια ανεποχή, τέτοια κατάσταση. Στην Αγία Τριάδα, ο Κυριάκος Νικόλα Παπαζαχαρία. Και αυτός στα βαθιά γεράματα. Μια εικόνα από πίνακα του Ελ Γκρέκο. Βλέπουν μόνο τη ζωή να σβήνει αργά-αργά και να παίρνει μαζί της τα λιγοστά που θέλει ο άνθρωπος. Όχι σπουδαία πράγματα. Μια φυσιολογική οικογένεια. Παιδιά να μεγαλώνουν δίπλα σου. Μια περιουσία. Ελεύθερο αέρα να αναπνέεις. Βλέπεις, από τότε τα παιδιά μας εφήγαν. Επίαν να σπουδάσουν. Επίαν έξω. Πήγαν... δεν τα χαρήκαμε καθόλου. Εμείναν επί ξύλου κρεμάμενοι. Περιμένουμε για χρόνια ολόκληρα, μα 40 τα χρόνια. Δεν και ένα ψηφιό για 5 και 10 χρόνια. Όταν πεθάνουμε εμείς, και θα πεθάνουμε μια μέρα, έτσι να μείνουμε, θα μείνει η μαυράδα και η λύπη. Το μερμούρημα και το αυτόν το κλάμα που κλαίμε μέρα νύχτα, τούτα θα μείνουν. Τίποτε άλλο δεν θα μείνει. Προς τον Απόστολο Ανδρέα, ο Ανδρέας Κοτσεκάς. Περνά ώρες πολλές μόνος στα βοσκοτόπια. Μόνος με τη φύση. Αυτός έγινε ένα με τη γη. Επέστρεψε με τη συμφωνία της Γενέβης το 76. Από τότε περιμένει. Διότι ποτέ δεν είχα κανένα συγγενή. Ήμουν ένα πουλί πιτσίρι μέσα στα πουλιά τα πιτσίρια. Δεν είχα με αρφό, με αφή, με χιό, με συγγενή, με κανένα. Με πάει να του ξυλοφάω σε κάτι πράγματα ξένα, αλλά σαν τους γονείς μου. Σαν τους γονείς μου τα πράγματα. Και είχαμε 2,5 χρόνια έστω τους. Και ήρθε τι χρονιά? Το 76 το Σεπτέμβριο. Και δεν τάραξες, έμεινες δαμέ. Έμεινα δαμέ. Γιατί, είπε μας γιατί. Γιατί είναι το χορτό μου, γιατί είναι η δουλειά μου. Γιατί τα μέσα γεννήθηκε. Και πάω από το πονό για μένα που ήταν μια μου. Κάχουμε για μένα, καλή ώρα, αν τα είσαι δωτά, κάχουμε και χάσκω την της φινιτσάς. Κάσκω το γυαλί από κάτω, αλλά οι γερημίτικα δεν έχουμε κέφι να τα σάσουν. Οι γερημίτικα τα μάτια μας. Εμείς θέλουμε να είναι κάτι, λύση καλή, να ρίζουμε το μάλι μας, τον τόπο μας. Οι νέοι να φύγουν ό,τι και αν κάνουμε, οι όχος τα παιδιά, εφίαν, έμειναν ο Λευτέρης και το μητσί μου, τα λαμούλα, εφίασαν. Το μυαλί θέλω μου μαράζει είναι τούτο. Έχουνται μα που θέλουν, να φύγουν μια ημέρα και δυο μέρες και να φύγουν, δεν λέει τίποτε. Να μην σκεφτεί η καλύτερη μου ζωή πήγε. Και που είναι η χαρά ποτέ μου δεν πήγε. Τα 40 χρόνια μοναξιάς κάνουν τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από τη σημειολογία του Κυπριακού. Ακούν για δεκαετίες τις ίδιες ειδήσεις, τις ίδιες πολιτικές συζητήσεις. Έχουν αίσθηση και κρίση. Ήπλαν το σχέδιο να ανάλλαλει και πιάνει το σχέδιο να ανάλλαλει και προσπαθείτε. Μεγάλα είναι σε λες σχέδιασε. Γιατί είπες είναι ένα άλλο σχέδιο που θέλω να αλλάξω που με προγέρι μου το σχέδιο να ανάλλαλει. Είναι για το να επανέλθουν πίσω για να μου ξανά τα πρώτα και να βάλουν μια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λύτε τις διαφορές μας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Για μας τους εγκλωβισμένους είναι μια καταστροφή και τώρα πάνε και έρχονται. Δεν και πολύ καταλάβω, αλλά καταλάβω ότι δεν θα κάνουν τίποτε πάλι. Που ακούω από τα νέα. Έτσι το καταλάβω. Εγώ με διαγράμματος δεν είναι πολύ καταλάβω τα ούλα. Τα κίνα που καταλάβω, δεν έχει λύση. Πώς δεν το καταλαβαίνεις? Τα βρουν πετσί και το μάρι. Σε πήρα, τι είπα για και μόνο εγώ θα τα δώσει. Μόνο το τα δεν καθέρουμε πιο. Σε πέραμε πιο. Ό,τι και να γίνει πιο δεν θα πάει. Ό,τι και να γίνει δεν θα πάει. Για πέρα. Έστω σε μια ημέρα, αρέσκει μέσα και περιμένω, έστω σε μια ημέρα να δω, να δοθεί μια δίκαια λύση. Έστω σε μια ημέρα. Να προκάμω να δω. Με τα λόγια δεν και παριορκέται η καρδιά μου. Ό,τι και αν μου πεις με τα λόγια παριορκέται η καρδιά του πλασμάτου, εν λόγια που λέω μετά. Έχει λύση. Εν έχει λύση να μου, πού να σου πω να μας παραχρυσώσουν.
Ευχαριστώ. Πρώτα να δω την Κύπρο μας ελεύθερη και μετά σφεγάνω. Περιμένω την ημέρα. Γιατί αρχίζατε απογοητεύω για όλους δίλαμα. Ως τώρα έσπιζαμε ημέρα να δω μια λύση και ας περάω την άλλη ημέρα με κόφτη. Κατεβαίνουμε τον Άγιο Φίλωνα, τον πιο αγαπημένο τόπο του Ζαχαρία Κτορή. Η θάλασσα, η ζωή, όλα φεύγουν από μπροστά του. Ο Ζαχαρίας νιώθει πως πολλά πάνε λάθος μετά 40 χρόνια. Χάθηκε ο δρόμος, ο προσανατολισμός, η πηξίδα. Δεν μπορούμε να πούμε ψέμα για το τι νιώθει ο Ζαχαρίας σήμερα στον Άγιο Φίλωνα. Είναι βαρύ το χρέος στους ανθρώπους, αν δεν θελήσουν οι ίδιοι να αλλάξουν τη μοίρα τους. Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός θα θελήσει. Και άλλος πώς, φοβούμαι πολλά. Αν πεθάνω και νη φτάσω, αν πεθάνω και νη φτάσω, αν πεθάνω και νη φτάσω, στο χαρκό μου να στραφώ, κάνε τέρι κι αν στο χαρώ, σαν με περνεί να το δω. Να με φυγεί να φτιαλάξω στου χορκού μου τα στενά και να μπω να δικιάκινεψω στην αυλή μου όλα ξανά. Πομονίγε να χαθούσιν, πομονίγε να χαθούσιν, πομονίγε να χαθούσιν, πάλε μαύρες συνευχές, να ξαναρθεί καλοκαίρι στες κρουσμένες στες καρκές. Και χαρά στον τον να ζήσει στο χορκό του για να πά, και να μείνει πιο στον τόπο που γεννήθη κι αγαπά, που γεννήθη κι αγαπά.